Η σημερινή συγκέντρωση είναι η συνέχεια της προδεκαπενθημέρου συνέλευσης των κατοίκων της Μόριας, στην οποία καταλήξαμε στο ψήφισμα το οποίο σας γνωστοποιήσαμε με την πρόσκληση που σας απευθύναμε. Επί του ψηφίσματος αυτού λοιπόν, καλείστε να τοποθετηθείτε. Το πρόβλημα της Μόριας είναι παγκοίνως γνωστό και δεν χρειάζεται νομίζω περαιτέρω ανάπτυξης. Τα δυσάρεστα αποτελέσματά του είναι σε όλους ορατά. Όλοι εμείς, κοινότητα, σύλλογοι και κάτοικοι, έχουμε κατά καιρούς προβεί σε πολλές δράσεις και κινητοποιήσεις. Εκδώσαμε πάμπολα ψηφίσματα και αποστήλαμε σε όλους τους αρμόδιους ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για τη σωστή διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Να υπάρξει μία κοινή γραμμή όλων των φορέων. Επιτέλους πρέπει να βγαίνουμε ενωμένοι. Πρέπει να βγαίνουμε ενωμένοι και να μην χωρίσουμε το νησί στους ανθρώπους, στο μέρος όπου υφίσταται τα πάνδυνα από το μεταναστευτικό και στο άλλο μέρος όπου απλά δεν υπάρχει καμία αίσθηση του μεταναστευτικού προβλήματος όπως το ζούμε εμείς. Το λέω διότι και πάλι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πέσει σε έναν διάλογο που τελικά έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν πρέπει να φαίνεται ότι το νησί είναι χωρισμένο. Το νησί δεν είναι σε ωφελουμένους από το μεταναστευτικό επειδή δεν έχει μετανάστες και το Δήμο Μυτιλίνης που απλά γεωγραφικά επειδή βρίσκεται στην πλευρά που είναι το ΚΙΤ και που βγαίνανε μέχρι πρότινος και ερχόντουσαν όλοι οι μετανάστες εδώ να γίνεται το αντικείμενο του Δήμου που μόνο αυτό διαχειρίζεται το μεταναστευτικό και οι άλλοι κάνουν απλώς κουβέντες. Πρέπει να κάτσουμε όλοι στο τραπέζι και να βγάλουμε ένα ενιαίο σχέδιο προτάσεων, σχέδιο δράσης υπερκομματικό. Δεν χωρεί εδώ πέρα κριτική όπως π.χ. θα ακουστούν αργότερα ποιοι τα κάναν καλύτερα και ποιοι τα κάνανε χειρότερα. Το πρόβλημα αφορά όλο το νησί. Πρέπει να κινητοποιηθούμε το επόμενο διάστημα με ένα αίτημα. Ένα είναι το αίτημα. Η αποσυμφόρηση, αν δεν φύγει ο περισσότερος κόσμος από το νησί, αν δεν γίνει ισοκατανομή, αν δεν ελαφρώσει ο τόπος μας, θα βρεθούμε το επόμενο διάστημα να δεχόμαστε ροές άλλες τόσες και τότε δεν θα φτάνει καμιά Μόρια, καμιά κλειστή δομή και οι πρόσφυγες θα κοιμούνται στα πεζοδρόμια και στους κήπους και στα σπίτια. Τι προτείνω λοιπόν, γιατί εγώ εδώ ήρθα να προτείνω σήμερα. Οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές μας αρχές να πάρουν την πρωτοβουλία των κινητοποιήσεων των παλαισβιακών το επόμενο διάστημα. Δεύτερο, οι βουλευτές του νησιού μας όλων των κομμάτων να τοποθετηθούν με κοινή τους δήλωση και να ζητήσουν από τη Βουλή των Ελλήνων να συζητήσει το ζήτημα και να πάρει αποφάσεις. Άκουσα κουβέντες πιο πριν. Συζητάμε, λέει, πού θα πάνε, τι θα κάνουν οι Δήμες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μα δεν είναι δουλειά δική μας. Να πω εγώ στο Καρπενήσι αν πρέπει να πάρει ή όχι. Εγώ λέω, λόγοι εθνικής ασφάλειας επιβάλλουν να μειωθεί πάρα πολύ η προσφυγική παρουσία πάνω στο νησί. Δημιουργεί πρόβλημα και στην οικονομία και κυρίως εθνική ασφάλεια. Συμφωνώ απόλυτα, Πρόεδρε, με το ψήφισμα. Είμαστε μαζί και θα στηρίξουμε από τη δική μας τη μεριά κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Και ένα τελευταίο, συγγνώμη που μακρηγορώ, είναι το εξής. Εγώ είμαι περήφανος για το λαό εδώ πέρα, τους Μυτιλινιούς, που δώσαν μια σκληρή μάχη. Είμαστε μπροστινοί από όλη την Ελλάδα και μπλοκάραμε το σχέδιο να υπάρχουν μεγάλες δομές των 7.000 στα μεγάλα νησιά τα κριτικά. Δηλαδή τώρα θα υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο θα υλοποιούταν 20.000. Αυτό μπλοκαρίστηκε. Επομένως, το επόμενο θέμα που πρέπει να στοχεύσουμε όλοι πάνω στο νησί ενωμένοι είναι να μειωθεί η Μόρια. Δεν μπορεί να είναι η κατάσταση αυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει άμεσα Δήμος, Περιφέρεια, Τοπικό Συμβούλιο όλοι να ζητήσουμε ένα, όπως το γράφετε και πολύ σωστά στα ψήφισμά σας, ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο, αυτό που τώρα πια λένε ζούγκλα, αλλά και αμέσως μετά και το κλείσιμο το οριστικό του ΚΙΤ. Και όταν λέω να ζητήσουμε αυστηρό χρονοδιάγραμμα, δεν εννοώ
να γίνει μια απλή εξαγγελία σε μια εφημερίδα ότι θα αποχωρούν 1.500 από τη Μόρια και μετά να λέει ότι είπα 400, όταν είπα 1.500 και τελικά να μην φεύγει πρόεδρε κανένας, αλλά μπορούν, κράτος είναι, σε άλλους τομείς φαίνεται ότι τα πηγαίνουν καλά, ας μέσα σε 15 μέρες να δώσουν εδώ στον τόπιο πληθυσμό ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Αν λοιπόν δούμε πολύ σύντομα ότι αυτό δεν υλοποιείται, δεν βρίσκω άλλο τρόπο από το να ξεκινήσουν οι αντιδράσεις. Να αντιδράσουμε, να πούμε ότι είναι αφαιρέγγυοι, να πούμε ότι είναι ψεύτες, να πούμε ότι μας έχουν παρατημένους. Όμως, σε αυτή την αντίδραση θα πρέπει να ξεχάσουμε λίγο τα κόμματα, τις παρατάξεις, το τι ψήφισα, το τι ψήφισες, το με ποιον ήσουν στο παρελθόν και τι έλεγες. Για να πετύχει αυτή η αντίδραση πρέπει να είναι καθολική. Για να πετύχει αυτή η αντίδραση δεν πρέπει να είναι μόνο της Μόριας, Πάμφυλα, Αφάλωνα και Παναγιούδα, πρέπει να είναι και όλης της πόλης Μυτιλήνης, αλλά και πρέπει να είναι και όλης της Λέσβου. Στο κομμάτι που λέτε για μεταφορά της δομής σε κάποιο άλλο σημείο, του ουσιαστικά αποδυναμώνει την παρασβιακή κινητοποίηση. Νομίζουμε ότι επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια της αστικής τάξης της γειτονικής μας χώρας και θα το χρησιμοποιεί για να πετύχει τις επιδιώξεις της, αυτό που πραγματικά μπορεί να δώσει λύση και να σταματήσει τις ροές είναι με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ να μεταφερθούν υπηρεσίες ασύλου απέναντι, έτσι ώστε να αποτραπούν οι ροές και να μην έρχονται είτε από τα νησιά μας είτε από οπουδήποτε αλλού. Αυτό θεωρούμε ότι δηλαδή θα είναι ένα αίτημα που πρέπει να συμπεριληφθεί. Και φυσικά το ζήτημα των αποζημιώσεων, γιατί ξέρουμε ότι και η αγανάκτησή σας προκύπτει από το γεγονός ότι έχετε υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Θεωρούμε ότι πρέπει να μπει μέσα στο πλαίσιο σας να συμπεριληφθεί και το ζήτημα των αποζημιώσεων, εδώ και τώρα να αποζημιωθείτε όλοι στο 100% για τις ζημιές που έχετε υποστεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Διαβάζοντας το ψήφισμά σας, διαπίστωσα αυτό που είπε και ο κύριος Αστιαρακάκης. Υπάρχουν δύο σημεία. Οι τεχνικές λύσεις, πώς βελτιώνει την κατάσταση όπως είναι τώρα, και το δεύτερο που είναι η αποσυμφόρηση, πρέπει να χωριστούν. Διότι όταν μπαίνουν μαζί, δημιουργούν την εικόνα να το διαχειριστούμε λίγο όπως είμαστε τώρα, με λίγη αστυνόμευση παραπάνω, το αστυνομικό κέντρο να έρθει και μια χαρά και είναι. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν πρόκειται ποτέ 20.000 να είναι διαχειρίσιμοι όπου και να πάνε. Όπου και να πάνε. Χρειάζεται οπωσδήποτε, όχι αποσυμφόρηση 1.500. Από την εποχή που υπόθηκαν οι αποσυμφορήσεις, θα είχαμε φτάσει τώρα στους 1.500. Και δεν θα μιλάγαμε πια για πρόβλημα. Άρα, εάν δεν γίνει αυτό, ό,τι άλλο και να συζητάμε, δεν έχει κανένα νόημα. Όποια αστυνόμευση και να κάνεις, όπου και να τους βάλεις, κλειδωμένους μέσα. Όχι μόνο δεν πήγε αποσυμφόρηση, αλλά τα νομοθετήματα για τα μεγάλα κέντρα παραμένουν ισχυρά και θα γίνουν κάποια στιγμή. Και όχι μόνο θα γίνουν, θα τα ζητάμε εμείς οι ίδιοι να γίνουν για να γλιτώσουμε από την πίεση που υπάρχουμε. Αυτό είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι να έχουμε τόση πολύ μεγάλη πίεση όλοι παντού, ώστε να ζητήσουμε να γίνουν οι φυλακές, να γίνουν φυλακές πάνω στα νησιά. Και αυτό είναι το σχέδιό τους. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Και αυτό που υπάρχει σήμερα στη Μόρια, υπάρχει στο βαθύ της Άμμου, όπου είναι 10.000 μέσα στην πόλη, των 7.000, τα προβλήματα είναι τα ίδια και πρέπει με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπιστούν. Δική μου πεποίθηση είναι κάτι που είπε και ο Πρόεδρος πιο πριν. Θεωρώ ότι η Μόρια και κατ' επέκταση και η Λέσβος και η Χίος και η Σάμος έχουν επιλογή συνειδητά, παρά τις υποσχέσεις, για να γίνουν η μόνιμη αποθήκη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το ανατρέψουμε όπως το προηγούμενο διάστημα. Δεν θα σας ζαλίσω. Θα εστιάσω στα κοινά. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και να καυγαδίζουμε κτλ. Εμένα με νοιάζουν τα κοινά. Τα κοινά λοιπόν είναι ότι πρώτον, οποιαδήποτε κουβέντα χωροταξική δεν μπορεί παρά να ξεκινάει από το αίτημα της μαζικής αποσυμφόρησης. Όταν έχουμε 20, 25, 30 όσο δεν γίνεται αποσυμφόρηση παρακάτω, όχι απλά και δεύτερη δομή να φτιαχτεί, θα μείνει η Μόρια και θα έχει υπερπολαπλάσιος, αλλά και τρίτη και τέταρτη να φτιαχτεί, όσο δεν υπάρχει μαζική αποσυμφόρηση, απλά θα τυγκάρουμε όλες τις δομές και αν υπάρχουν.
Άρα λοιπόν το πρώτο συνεκτικό στοιχείο όλων μας είναι ο αγώνας για μαζική αποσυμφόρηση. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε και το προηγούμενο διάστημα αντάμα και ας διαφωνούμε όλοι μεταξύ μας, πολιτικά, ιδεολογικά, κομματικά, και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και με κινητοποιήσεις εδώ και με κινητοποιήσεις στην Αθήνα. Ο κύριος Αστερακάκης έβαλε και κάποιες προτάσεις κινητοποιήσεων πριν. Εγώ συμφωνώ. Εγώ, επειδή είμαι αντιπολίτευση, θα ακολουθήσω τις πρωτοβουλίες. Δεν θα βγω μπροστά για να λέτε ότι τώρα που είσαι αντιπολίτευση λαϊκίζω. Είμαι εδώ. Στη Βουλή, επειδή πρέπει να δίνουμε και δημόσιο απολογισμό, από τις 15 Ιουλίου που ορκιστήκαμε, έχω κάνει 14 ερωτήσεις για το προσφυγικό στο νησί. Για ζητήματα καθημερινότητας, έλεγε πριν ο φίλος μου ο Μουχτούρης, που γνωριζόμαστε από μωρά. Εγώ ξεχωρίζω τρία γρήγορα πράγματα. 3 Οκτωβρίου έκανα ερώτηση για την αστυνομική δύναμη στο νησί. Μία μετάθεση το 20. Μία στη Λέσβο. Γιατί θα μιλάμε με αριθμούς. Μία μετάθεση βγάλανε. Εγώ συμφωνώ να γίνει τμήμα στη Μοριά. Αλλά χρειάζεται να καλυφθούν τα 25 οργανικά κενά που έχει η αστυνομία με προσλήψεις και να βγουν και παραπάνω μεταθέσεις. Δεν είναι απλά να μεταφέρεις μια μικρή αστυνομική δύναμη από εδώ και εκεί και να γίνεται καραγκιόζ για να τα προλαβαίνει όλα. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, πρέπει να παλέψουμε επειδή έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο πληθυσμός στο ΚΙΤ και επειδή έχουμε την πρόσθετη συνθήκη του κορονοϊού για ένα κέντρο υγείας στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η μαζική αποσυμφόρηση προς την Ενδοχώρα. Αυτό είπε και ο κύριος Προβέντζας, θα αποσυμφορεί στο νοσοκομείο, το οποίο πιέζεται πάρα πολύ, γιατί είναι φτιαγμένο για 86.000 κατοίκους που έχει το νησί με το ΖΟΡ και όχι για σύν 21. Άρα πρέπει να κάνουμε έστω και ένα πρόχειρο κέντρο υγείας στην περιοχή και όταν ολοκληρωθεί η αποσυμφόρηση να μείνει και στην περιοχή ως πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια ομάδα, ως πρωτοβάθμια μονάδα υγείας. Λοιπόν, ένα η αστυνομία, δεύτερον το κέντρο υγείας, τρίτον. Έχω μάθει ότι καθυστερούν πάρα πολύ αποζημιώσεις για τις ζημιές, τις φθορές, κλοπές κτλ. Που έχετε. Αυτό πάμε μαζί να διεκδικήσουμε χωρίς δημοσιότητα, με πίεση στους υπουργούς, για να επιταχυνθούν οι αποζημιώσεις. Αυτά είναι τρία ζητήματα καθημερινότητας που πρέπει γρήγορα να τα λύσουμε. Επαναλαμβάνω όμως, επιμένοντας στο πολύ κοινό μας αίτημα, σας εξήγησα το γιατί, ότι πρώτα και κύρια πρέπει να πάψουν αυτοί οι αριθμοί. Δηλαδή, να πάρει η κυβέρνηση το πολιτικό κόστος και να κάνει μαζική αποσυμφόρηση στην Ενδοχώρα. Η πρώτη λύση είναι αποσυμφόρηση. 17.000 κόσμος, ξέρετε τι είναι. Το πρόβλημα όμως το έχουμε εμείς. Όλοι θα πούνε τώρα καληνύχτα, αλλά αύριο άμα ξημερώσει, το πρόβλημα το έχουμε εμείς καθημερινά. Ή βοηθήστε το χωριό ή με το βοηθήστε. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, άμα θέλετε να το θυσιάσετε το χωριό, θυσιάστε το. Αλλά το πείτε όμως. Θα το πείτε στον κόσμο. Όχι, να ο ένας, να ο άλλος, εμείς κάνουμε αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο. Εγώ από την πλευρά μου προσπάθησα και ο Πρόεδρος τώρα προσπαθεί, ο άνθρωπος. Προσπαθούμε για το καλό πάνω απ' όλα του τόπου και για των ανθρώπων, των προσφύγων και των μεταναστών. Και αυτοί ζουν σε άθλια κατάσταση. Ας τους πάρουν, ρε παιδί μου, όπως είπε και ο Αστυριακάκης, ας μοιραστεί, ρε παιδί μου. Έχουμε και έναν εχθρό Τούρκο που μας, για τον ΑΒ λόγο, μας εκβιάζει συνέχεια, μας εκβιάζει, θα σας στείλω, γιατί να ξέρετε, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκεία, το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν πάει να είναι ανθρώπους. Ο καθένας σου λέει, και τι με νοιάζει με έναν ελευθερομετανάστη, είναι να φύγει. Ναι, το πρόβλημα το έχουμε εμείς. Αλλά έχουμε να κάνουμε όμως και με ανθρώπους. Έχουν και αυτοί δικαιώματα. Μπορεί να πει ό,τι θέλει ο καθένας, να πει, ξέρεις κάτι. Ό,τι με νοιάζει εμένα στον χώρο, να πάει στον τόπο. Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχουν συνθήκες. Υπάρχουν συνθήκες που δεν μπορείς να κάνεις, δηλαδή έχεις να κάνεις με άνθρωπο. Καταλαβαίνω τον πόνο γιατί τον ζω στο χωριό μου, τον ζω καθημερινά. Αν δεν μας βοηθήσουν οι μεγάλοι, το έχω πει ξανά πολλές φορές. Αν δεν μας βοηθήσουν οι μεγάλοι, γιατί αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις, μαύρο φίδι μας έφαγε. Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε περίπου γύρω στα 20 άτομα εδώ πέρα. Μιλήσαμε, συμφωνώ σε όλα αυτά που λένε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Αύριο τι κάνουμε? Θα έρθουμε σε κανένα μήνα πάλι και θα πούμε τα ίδια? Μάλλον αυτό θα γίνει. Δεν βλέπουμε τρόποι αντιμετώπισης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα? Ανακυκλώνουμε τα πράγματα, τα λέμε τα ίδια και τα ίδια και δεν βγαίνει πουθενά. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Αναρωτιόμουν. Ούτε καράβα, ούτε πουθενά. Και ρωτώ. Αυτό ούτε καράβα που είναι λαϊκίστικο και πιάνει τους μανταματιώτες, πιάνει τους πιο κοντινούς. Γιατί εμείς, όταν ήταν μόνο η Μόρια, δεν νοιαζόταν κανείς.
Όταν πήγε για τα μυστεγνά, ήρθαν οι μυστεγνιώτες και μου λέγανε με ανατροπή. Όταν πήγε στο Μανταμάδο, ήταν οι Μανταμαδιώτες. Και πέσαν στη Λούπα και οι Μοριανοί και λέγαν ούτε Μόρια ούτε πουθενά. Για να πούμε τι σημαίνει ούτε πουθενά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, εδώ υπόθηκαν πολλά. Δεν πρέπει να λέμε μισές αλήθειες. Όταν λες ούτε πουθενά, πρέπει να εξηγήσεις πού θα πάνε αυτοί που είναι εδώ. Είπανε λοιπόν κάποιοι, που σέβομαι τις απόψεις, έτσι, έχω διαφορετικές, αλλά τις σέβομαι. Είπανε, θα πάνε λέει από συμφόρηση στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπόλοιπη Ελλάδα, πρόσεξε, εμείς δεν είμαστε Ελλάδα. Εμείς είμαστε Ελλάδα, οι άλλοι δεν είναι Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και μια χαζή ερώτηση θα κάνω εγώ χαζός. Και οι καινούργοι 20.000 που θα έρθουν, πού θα πάνε. Πού θα πάνε. Θα μείνουν στη Μόρια, θα πάνε και αυτοί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και συνεχίζω. Και οι υπόλοιποι 20.000 που θα έρθουν, πού θα πάνε. Γιατί ρωτώ και γιατί το λέω. Κάνω αυτή την ηλίθια ερώτηση που δεν είναι καθόλου ηλίθια. Είναι απλοϊκή για να πω το εξής. Ότι κύριοι, το πρώτο θέμα είναι η φύλαξη των σύνορων. Ναι. Κάποιοι έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αποδείχθηκε ότι από 1η Μαρτίου και βάζω μέσα και την καινούργια κυβέρνηση, γιατί από τότε που κέρδισε τις εκλογές μέχρι και τις τέλη Φεβρουαρίου και οι ίδιοι πίστευαν ότι δεν μπορούν να φυλαχτούν τα σύνορα. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι και σύνορα έχουμε από την 1η Μαρτίου και ξέρουμε να τα φυλάμε. Και έχουμε και κάτι παλικάρια στη θάλασσα που είναι το πολεμικό ναυτικό, είναι το λιμενικό, είναι η αστυνομία, είναι ο στρατός που ξέρουν και φυλάνε θερμοπύλες.